Χαίρετε κυρίες και κύριοι, έχω την τιμή σήμερα να φιλοξενώ στην εκπομπή τον αντιπρόεδρο του Εμπορικού Επιμελητηρίου Λάρισας, τον κύριο Δημήτρη Παπαλέξη. Καλησπέρα σας, κύριε Παπαλέξη. Καλησπέρα, κύριε Λάιδο. Όπως βλέπετε στο πλάνο, σήμερα δεν είμαστε ούτε στο στούντιο, ούτε μέσω Skype, ένα μέσο το οποίο χρησιμοποιήθηκε και χρησιμοποιείται κατά κόρον για τις ανάγκες της πανδημίας, για την προστασία από την COVID-19. Είμαστε σε ένα καινούριο χώρο, ο οποίος έχει δημιουργηθεί στη Λάρισα, σε ένα από τα πλέον όμορφα σημεία της Λάρισας, από τα πιο πράσινα. Είμαστε δίπλα στο κυποθέατρο του Αλκαζάρ, στο πάρκο του Αλκαζάρ μέσα. Μια καινούργια επένδυση στο χώρο της εστίασης εδώ, κύριε Παπαλέξη. Και πολύ μεγάλη. Κάπως έτσι, η Λάρισα μέσα στην κρίση έχει κάνει επενδύσεις στον χώρο της εστίασης κυρίως. Δεν έχουμε δει κάτι διαφορετικό. Για ποιο λόγο επιμένει να επενδύει στην εστίαση? Έχει δημιουργηθεί, πιστεύω εδώ τα τελευταία τουλάχιστον 5 χρόνια, μια κρίσιμη μάζα επενδυτών, οι οποίοι δεν έχουν μόνο τοπικό βεληνικές, αλλά ξεφεύγουν από τα όρια της Λάρισας και νομίζω ότι ξεπερνάνε πλέον και το εθνικό, με εταιρείες οι οποίες πραγματικά έχουν προάγει την επιχειρηματικότητα σε τοπικό επίπεδο. Δεν ξέρω αν ήταν συγκυρία όλο αυτό της εστίασης ή ήταν το επιχειρηματικό δαιμόνιο του Λαρισαίου που οδήγησε σε όλη αυτή την ανάπτυξη. Πάντως σίγουρα είναι θετικό και για την πόλη, σίγουρα είναι θετικό και για το επιμελητήριο, σίγουρα είναι θετικό και για την εθνική οικονομία. Γιατί καλώς ή κακώς μπορεί να λένε περισσότεροι ότι η εστίαση δεν συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση του ΕΠ, αλλά αν καθίσει και δούμε τα πραγματικά νούμερα και στη συμβολή στην εισφορά φόρων δημόσιων εσόδων, αλλά και στην κάλυψη θέσεων απασχόλησης, νομίζω ότι έχει κυρίαρχο ρόλο στην ελληνική οικονομία. Είναι στρεβλό αυτό το μοντέλο ανάπτυξης, όπως λένε κάποιοι, όταν επενδύεις διαρκώς στον καφέ, στο φαγητό και στη διασκέδαση? Δεν θα πω ότι είναι στρεβλό. Θα πω ότι θα πρέπει η ανάπτυξη να είναι ισόρροπη. Σίγουρα χρειάζονται και οι επενδύσεις στον χώρο της εστίασης, αλλά σίγουρα χρειάζονται και οι επενδύσεις στο κομμάτι της παραγωγής και κυρίως των εξαγωγικών προϊόντων. Και όλα αυτά θα πρέπει να είναι σε μια ισορροπία, έτσι ώστε να μπορεί να δημιουργηθεί μια υπεραξία από όλη αυτή την επένδυση. Για ποιο λόγο φυτρώνουν σαν μανιτάρια καφέ κυρίως υποκαταστήματα γνωστών αλυσίδων? Έχουμε σαν Λάρισα δημιουργήσει δικά μας brand, έτσι, τα οποία διαπρέπουν σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έτσι. Να μην κάνουμε διαφήμιση τώρα. Γιατί... Είναι 4-5-6 αλυσίδες, οι οποίες μάλιστα το τελευταίο διάστημα, πολύ επιθετικά, ανοίγουν το ένα κατάστημα μετά το άλλο, τόσο στα παράλια της Λάρισας, τα οποία βλέπουμε, όσο και στις επαρχιακές πόλεις γύρω από την πρωτεύουσα, την Λάρισα, αλλά και μέσα στη Λάρισα, όπως για παράδειγμα θα σας φέρω την περίπτωση της πλατείας της Νεάπολης, η οποία ζούσε τις παλιές δόξεις στη δεκαετία του 90 και του 2000, πέρασε στην απαξίωση και σήμερα βλέπουμε να έχει γεμίσει κυρίως με καφέ από γνωστές αλυσίδες. Για ποιο λόγο έχουμε αυτή την εξέλιξη? Θεωρώ ότι υπάρχουν πολλοί λόγοι που γίνονται. Καταρχήν, ο κόσμος, οι οποίοι δεν είναι κοντά στο επιχειρηματικό, στην επιχειρηματική επικοινωνία, βλέπουν το εκλαμβάνουν ως ευκαιρία. Βλέπουν ότι ανοίγουν πολλά καφέ, λέει, α, ωραία, ίσως λοιπόν εκεί πέρα να υπάρχει ένα μεγάλο περιθώριο κέρδους. Βέβαια, στη συνέχεια, όταν ανοίγουν μια τέτοιου είδους επιχείρηση, αρχίζουν και αντιλαμβάνονται ποια είναι η πραγματικότητα. Όχι ότι δεν είναι κερδοφόρες, αλλά σίγουρα δεν είναι αυτό που πιστεύανε ως επιχειρηματικό μοντέλο. Το δεύτερο είναι ότι είναι στημένο και έτοιμο το επιχειρηματικό μοντέλο που τους προσφέρουν αυτές οι εταιρείες franchise. Δεν χρειάζεται να σκάσει ο επιχειρηματίας, ούτε να έχει εξειδικευμένη γνώση. Με το κλειδί στο χέρι. Μπράβο. Εξειδικευμένη γνώση για το πώς πρέπει να στήσει την επιχείρηση. Παίρνει μια έτοιμη λύση, κάτι δοκιμασμένο, κάτι επιτυχημένο. Και το τρίτο και σημαντικότερο είναι ότι δεν είναι μεγάλου κόστους η επένδυση. Είναι χρήματα δηλαδή που μπορεί κάποιος εύκολα ή να τα έχει ή να τα μπορέσει να τα αντλήσει. Καλά, ακούγονται κάτι νούμερα για τον αέρα που λένε. Να σίγουρα υπάρχουν και επενδύσεις οι οποίες ξεπερνούν. Που πρέπει να δοθεί σε μια εταιρεία για να πάρει. Όχι, δεν νομίζω ότι αυτά τα χρήματα είναι πολλά. Δεν είναι πλέον πολλά. Δεν είναι πολλά. Το ερώτημα είναι, από τη στιγμή που σου δίνουν την τεχνογνωσία σε αυτό το κομμάτι, δεν έχουν και πλέον την εμπειρία, δεν έχουν και και τον τρόπο να μετρούν το τι συμβαίνει γύρω τους, ώστε να διαπιστούν εάν είναι κορεσμένη ή όχι η αγορά? Και το λέω αυτό διότι, εάν εμένα με ενδιαφέρει απλά να σου πουλήσω ένα franchise, χωρίς να σκέφτομαι τι θα γίνει την επόμενη μέρα, και εσύ πας σε μια περιοχή που πραγματικά είναι κορεσμένη, η ζημία θα είναι πολλαπλή και για σένα και για μένα. Εσύ θα κλείσει το μαγαζί και ένα μαγαζί με τη δικιά μου φίρμα επίσης θα υποστεί το λουκέτο. Σίγουρα. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Σίγουρα πιστεύω ότι είναι ζυγισμένα τα πράγματα. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι ζυγισμένα. Σίγουρα οι εταιρείες, από ό,τι μαθαίνω,
βλέπουν τα σημεία τα οποία ενδιαφέρονται οι επενδυτές να ανοίξουν. Αλλά από εκεί και πέρα θεωρώ ότι δεν υπάρχει κάτι συντονισμένο, μια δηλαδή κίνηση η οποία είναι μεθοδικά σχεδιασμένη για τα σημεία τα οποία ανοίγουν. Βλέπουμε δηλαδή ότι ξεφυτρώνουν, αυτό που είπατε κι εσείς, πάρα πολλά σε πολύ κοντινή απόσταση. Αυτό σίγουρα κάποια στιγμή θα οδηγήσει σε μια καθίζηση, γιατί η αγορά της Λάρισας που απευθύνονται αυτά τα καταστήματα είναι συγκεκριμένη, η ζήτηση είναι συγκεκριμένη. Ξέρουμε όλοι, πίνουμε 2 καφέδες τη μέρα. Εντάξει. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό το πράγμα να μπορέσει να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια. Ο μόνος τρόπος για να μπορέσει να αυξηθεί είναι να έχουμε εισερχόμενο κόσμο από άλλες πόλεις, το λεγόμενο εσωτερικό τουρισμό. Που όλοι το συζητάμε και σε επίπεδο Δήμου και σε επίπεδο Περιφέρειας και έχουμε κάνει άπειρες κουβέντες και το έχουμε αναλύσει πολλές φορές. Δεν είναι όμως τόσο εύκολο να μπορέσουμε να το πετύχουμε. Γίνανε προσπάθειες και εδώ στο χώρο, θυμάστε, με το πάρκο των Ευχών και άλλες προσπάθειες στο παρελθόν. Δεν ευδοκίμησαν. Δεν ευδοκίμησαν γιατί ίσως δεν έγιναν σωστά δομημένα. Ίσως ήταν κινήσεις οι οποίες προσπάθησαν να μας φέρουν στις εξελίξεις μπροστά. Ίσως πήγαμε, ας πούμε, παραδείγματος χάρη για το πάρκο των εξωτικών να προλάβουμε τα τρίκαλα. Δεν μπορούσαμε να τα προλάβουμε τα τρίκαλα. Εντάξει, είναι τελείως διαφορετικό το εγχείρημα των τρικάλων. Έτσι, και σε δεν άλλο μπορούσαμε επίπεδο να το προλάβουμε. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες και για την πόλη της Λάρισας. Απλά θα πρέπει να δώσει το δικό της στίγμα. Θα πρέπει δηλαδή να φέρει κάτι το οποίο είναι πρωτότυπο και κάτι το οποίο θα επηρεάσει τον κόσμο να τον φέρει στην πόλη. Γιατί πραγματικά όταν έρχεται ο επισκέπτης στη Λάρισα, κατά γενική μαρτυρία, του αρέσει η πόλη. Είναι φιλόξενη, είναι προσβάσιμη, έχει να δει, έχει να γευτεί, έχει να περάσει καλά. Είναι μια πόλη εξωστρεφής. Έτσι. Αλλά αυτό δεν το προβάλλουμε προς τα έξω, δεν το βγάζουμε. Ίσως γιατί μέχρι τώρα και η Λάρισα οικονομικά είχε μια αυτάρκεια οικονομική και ίσως δεν το χρειαζόταν να το κάνει. Πιστεύω όμως ότι τα επόμενα χρόνια πρέπει να κινηθούμε όλοι οι φορείς προς αυτή την κατεύθυνση, να δημιουργήσουμε σημαντικά σημεία, είτε πολιτιστικά, είτε επιχειρηματικά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε τον κόσμο. Πάμε τώρα στον λογαριασμό της πανδημίας. Όταν καίγεται το σπίτι σου, το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι είναι να σώσεις τη ζωή σου και την οικογένειά σου. Όταν βγαίνεις έξω από το σπίτι όμως, την επομένη, κοιτάς τι ζημιές έχουν γίνει στο σπίτι. Τώρα εμείς είμαστε οριακά στην κατάσταση που έχουμε βγει έξω από το σπίτι. Το κοιτάμε βέβαια ακόμη να καίγεται και περιμένουμε να σβήσει και η τελευταία σπίθα για να δούμε τη ζημιά. Η εικόνα που έχετε εσείς ως επιμελητήριο σε ό,τι αφορά την τοπική οικονομία, ποια είναι? Πόσο ισχυρό είναι το πλήγμα που έχουμε υποστεί από την πανδημία? Είναι αρκετά σημαντικό και μάλιστα είναι πλέον μετρήσιμο, γιατί εμείς έχουμε παραγγείλει μια μελέτη την οποία ολοκληρώθηκε και θα την ανακοινώσουμε τις επόμενες ημέρες. Υπάρχει τεράστια ζημιά. Σίγουρα όλα αυτά τα μέτρα κατά τη διάρκεια της πανδημίας από πλευράς κυβέρνησης έχουν βοηθήσει στο να μείνουν πολύ πίσω οι επιχειρήσεις σε υποχρεώσεις και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ γρήγορα τα αντανακλαστικά της κυβέρνησης, αλλά δεν ήταν μέτρα τα οποία λύνουν το πρόβλημα. Δεν ήταν μέτρα που ουσιαστικά δώσανε και την ενίσχυση στους επιχειρηματίες, γιατί καλώς ή κακώς και δικαίως φωνάζουν οι επιχειρηματίες, οι εργαζόμενοι με τις αναστολές της εργασίας δεν σταμάτησαν να πληρώνονται. Οι επιχειρήσεις όμως, πέρα από τις επιστρεπτές προκαταβολές που το 50% των χρημάτων αυτών θα επιστραφούν πίσω, δεν πήραν χρήματα ουσιαστικά για να θρέψουν την οικογένεια. Γιατί αυτό που δεν μπορεί να καταλάβει ο μέσος Έλληνας είναι ότι ο επιχειρηματίας, όταν σταματήσει να κλείσει την επιχείρηση, ανεξάρτητα από τις υποχρεώσεις που δημιουργούνται στην επιχείρησή του, έχει και να ζήσει και την οικογένειά του. Από το ίδιο έσοδο. Το ερώτημα τώρα είναι πολύ ρεαλιστικό και ίσως κάποιοι να ενοχληθούν. Είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Μια κατάσταση η οποία δεν έχει ιστορικό προηγούμενο, τουλάχιστον στην σύγχρονη κατάσταση, ας το πούμε, πολέμου, στη μεταπολεμική. Έτσι. Πώς είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί το σύνολο 11 εκατομμυρίων ανθρώπων σε ό,τι αφορά αυτά που χάσανε από ένα κράτος που ήδη προσπαθούσε να ανανύψει από μια δεκαετή κρίση? Δεν μπορούνε. Άρα λοιπόν, μήπως είναι εύκολη η αντιπολίτευση το να λέμε ότι δεν έκανε όσα πρέπει η κυβέρνηση? Και το ερώτημα θα σας θέσω είναι εξής. Η δική σας πρόταση απέναντι σε αυτό που έκανε το Υπουργείο Οικονομικών και τα συναρμόδια Υπουργείο Ανάπτυξης, ποια ήταν, ποιο πιστεύετε ότι ήταν εκείνο το μέτρο που θα μπορούσε να αναλάβει η κυβέρνηση και δεν το έκανε προς όφελος της οικονομίας? Θα σας πω, όχι, δεν ήταν αντιπολιτευτικός ο λόγος. Σίγουρα είπα ότι κινήθηκαν προς τη σωστή κατεύθυνση. Και σίγουρα ήταν μια κατάσταση πρωτόγνωρη.
νιώσαμε και γενικά το είχαμε αυτό σαν πεποίθηση, γιατί οι συνομιλίες μας με τα συναρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης ήταν καθημερινές. Αυτό που ουσιαστικά θέλουμε να πούμε ότι δεν θα έπρεπε να έχουν γίνει πιο γρήγορα κάποιες παρεμβάσεις. Είδαμε, ας πούμε, το μέτρο αυτό το οποίο τρέχει αυτές τις ημέρες για την ενίσχυση των επιχειρήσεων της εστίασης. Αυτό το μέτρο σίγουρα θα έπρεπε να έχει έρθει νωρίτερα. Σίγουρα θα έπρεπε να έχει σχεδιαστεί αυτό νωρίτερα. Αυτό το μαρτύριο της σταγόνας όμως έχει και τον αντίλογο ότι όταν δεν ξέρουμε τι έχουμε μπροστά μας, πρέπει να βλέποντας και κάνοντας, μπράβο, για να δούμε και πόσα είναι τα διαθέσιμα χρήματα και πώς και θα κινηθεί και η εισπραξιμότητα των επιχειρήσεων. Γιατί καλό ή κακό, μπορεί να λέμε σήμερα για τον τουρισμό ή να λέμε ότι θα ανοίξει η Ελλάδα. Το μεγάλο στοίχημα είναι να δούμε και τι θα εισπράξουν τα κρατικά ταμεία μέχρι τέλος του Σεπτέμβρη. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί καθίζεση στα έσοδα των επιχειρήσεων σημαίνει καθίζεση και στα δημόσια έσοδα. Τα λουκέτα που είδαμε τον τελευταίο 1,5 χρόνο στη Λάρισα. Δεν είναι πολλά. Σε σχέση με αυτά που περιμέναμε. Η δικιά σας προσδοκία ποια ήταν και πού είμαστε περίπου? Εμείς πιστεύαμε ότι θα είμαστε σε ένα 20-25%. Αυτή τη στιγμή στο ισοζύγιο επιχειρήσεων που ανοίγουν και κλείνουν είμαστε οριακά θετικοί, δηλαδή έχουν ανοίξει λίγες περισσότερες επιχειρήσεις, σε πολύ μικρό αριθμό βέβαια, σε σχέση με αυτές που έχουν κλείσει. Και ειδικά στον κλάδο της εστίασης που περιμέναμε μια τεράστια καθίζηση, δεν έχει γίνει μέχρι τώρα, γιατί ίσως οι επιχειρήσεις περιμένουν να δουν την επόμενη μέρα. Δηλαδή, λέει, ας του δώσουμε ακόμα μια προσπάθεια να δούμε πού θα πάει. Στα χαρακτηριστικά αυτών των αριθμών που δίνεται, ως απόλυτοι αριθμοί δεν λένε και πολλά. Δηλαδή ότι λίγο περισσότερα καταστήματα ανοίγουν από αυτά που κλείνουν. Αν αυτά που ανοίγουν είναι όλα καφετέριες και κλείνουν παραγωγικές μονάδες, μεταποιητικές ή το τομέα, έχουμε πρόβλημα. Είναι ακριβώς αυτό που λέτε, και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην περίοδο του κορονοϊού. Συνέβαινε από την αρχή της κρίσης τα τελευταία 10 χρόνια. Κλείνουν μικρές βιοτεχνικές οικογενειακές επιχειρήσεις και ανοίγουν επιχειρήσεις χαμηλού επενδυτικού ρίσκου, όπως είναι τα καφέ ή οποιοδήποτε τύπου επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. Μπράβο. Γιατί δεν έχουμε διδαχθεί τίποτα από την δεκαετή κρίση, κύριε Παπαλέξη? Δεν διδαχθήκαμε γιατί. Έχει κάποιος κάποιες οικονομίες. Ο πατέρας, ο παππούς ή ένα χωράφι. Έχουμε γη. Θεσσαλικός κάμπος. Εξάλλου ο τόπος που ζούμε. Γιατί να πάμε να τα ρίξουμε στο καφέ? Και συγγνώμη που επιστρέφω, αλλά είναι ένα ερώτημα το οποίο βασανίζει πολλά μυαλά. Είναι αλήθεια αυτό. Δεν υπάρχει επιχειρηματική, επιχειρηματική παιδεία, να το πω έτσι. Δεν έχουμε μάθει να πιστεύουμε ότι για να βάλουμε 5 ευρώ σήμερα, αυτά τα χρήματα θα πρέπει να γίνει ένας ολόκληρος κύκλος πραγμάτων, έτσι ώστε να μπορέσουμε μετά από 4-5 χρόνια στην καλύτερη να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε να έχουμε έσοδα. Το θέλουμε, ζητάμε το κέρδος σήμερα. Ο ρόλος του επιμελητηρίου σε αυτόν τον επιχειρηματικό προσανατολισμό κατά τον επαγγελματικό προσανατολισμό που επίσης δεν έχουμε στα σχολεία μας. Ποιος είναι? Εμείς έχουμε ξεκινήσει μια τεράστια προσπάθεια τα τελευταία 2 χρόνια και σε συνεργασία και με την περιφέρεια πλέον Θεσσαλίας, με τον κύριο Αγοραστό, το προσπαθούμε να το επεκτείνουμε περισσότερο. Τι κάνοντας? Προσπαθώντας να πείσουμε τους νέους επιχειρηματίες να κατευθυνθούν προς την κατεύθυνση της παραγωγής, κυρίως τροφίμων και ποτών, τα οποία στη Θεσσαλία νομίζω ότι δεν μας λείπει κάτι. Και για τη Λάρισα, να μιλήσουμε συγκεκριμένα, νομίζω παράγουμε εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα. Και το κομμάτι της αγροδιατροφής, όπως καταλαβαίνετε και εσείς και το είδαμε στην περίπτωση του κορονοϊού, ήταν το must. Δηλαδή, πρώτα θα κάλυπτες τη βιοποριστική σου ανάγκη, αυτό που ήθελες να φας, και σε δεύτερο χρόνο όλα τα άλλα. Δημιουργώντας μία αλυσίδα αξίας από τις επιχειρήσεις, οι οποίες θα κάνουν τι προσπαθούμε να πούμε. Προσπαθούμε να πούμε ότι πρέπει να δημιουργηθεί μία τοπική καταναλωτική συνείδηση, γιατί ο Λαρισαίος στην επιχείρηση εδώ να μην έχει 4-5, δεν λέω όλα, 4-5 κρασιά της Λάρισας και θα πρέπει να παίρνει, να μην πω ελληνικά, αλλά γαλλικά, ισπανικά κτλ. Αυτό γιατί γίνεται? Γιατί ίσως ο επιχειρηματίας ποτέ δεν ήρθε σε διασύνδεση με μια τοπική επιχείρηση, ίσως να μην τη γνωρίζει καν, να μην ξέρει ποια προϊόντα παράγει, ίσως να νομίζει στο μυαλό του ότι αυτή η επιχείρηση ή η λαρισαϊκή είναι πολύ πιο ακριβή σε κόστος από μια ισπανική, που δεν είναι αυτή η πραγματικότητα. Άρα λοιπόν τι μας λείπει? Μας λείπει η κουλτούρα και μας λείπει και η διασύνδεση της τοπικής αγοράς. Το παράδειγμα όμως, κύριε Παπαλέξη, το έχουμε, γιατί υπάρχουν πολύ σοβαρές και μεγάλες επιχειρήσεις, κολοσσοί θα έλεγα, στον τομέα της επεξεργασίας, μεταποίησης και εμπορίας τροφίμων και μάλιστα εξαιρετικά εξωστρεφείς, που στέλνουν το παραγόμενο προϊόν στην συντριπτική του πλειοψηφία στο εξωτερικό. Χρυσοφόρες επιχειρήσεις οι οποίες διακρίνονται, βραβεύονται κάθε χρόνο. Γιατί δεν αποτελούν παράδειγμα για τους νέους που θέλουν να επιχειρήσουν, έχουν ένα κεφάλαιο
και θέλουν να ξεκινήσουν. Γιατί σας είπα, αυτές του αυτού τύπου επενδύσεις χρειάζονται κεφάλαια πολύ μεγαλύτερα από την ίδρυση ενός καφέ. Σε συνδυασμό με την έλλειψη των τελευταίων χρόνων προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συνδυασμό με το ότι οι τράπεζες είναι κλειστές και δεν δίνουν τη δυνατότητα σε ένα νέο παιδί, ένα νέο επιχειρηματία να ξεκινήσει, να δημιουργήσει μια τέτοια μικρή μονάδα και να διακριθεί. Όλα αυτά λοιπόν σε συνδυασμό δημιουργούν ένα τοξικό κλίμα απέναντι σε οποιαδήποτε μορφή επένδυση που έχει κάνει την παραγωγή. Επειδή κάνετε την αναφορά, το τραπεζικό σύστημα συνεχίζει να βλέπει με σκεπτικισμό, με καχυποψία, αν θέλετε, την καινούργια επιχειρηματικότητα. Κύριε Ράιδο, από αυτά που έχω δει και από αυτά που έχουμε καταγγείλει και στο Υπουργείο Ανάπτυξης σχετικά με το ότι έγινε με τους κύκλους δράσεων των ΤΕΠΗΧ, χρήματα δεν πήραν οι επιχειρήσεις που τα είχαν ανάγκη. Αυτό ήταν γενικό το φαινόμενο. Χρήματα πήραν οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες. Οι τραπεζίτες ήταν σίγουροι ότι τα χρήματά τους θα τα πάρουν πίσω. Δεν λειτουργήσαν αυτά τα χρήματα στην αγορά, δεν μόχλευσαν την ανάγκη για νέες επενδύσεις ή για στήριξη της μικρής επιχειρηματικότητας. Ο απλός πολίτης λέει, με τα δικά μας χρήματα στηρίχτηκε τρεις φορές και έπρεπε να στηριχτεί, διότι θα έχει καταρρεύσει η χώρα. Αν κατέρευε το τραπεζικό σύστημα, ανακεφαλαιοποιήθηκαν αυτές οι τράπεζες. Για ποιο λόγο σήμερα το κράτος δεν μπορεί να έχει έναν πιο ουσιαστικό ρόλο, μια πιο ισχυρή επιρροή απέναντι στις συστημικές τράπεζες, ο τραπεζικός σύστημα. Αυτό είναι και ακριβώς αυτό, την καθημερινή κουβέντα που κάνουμε με τα Υπουργεία, κυρίως με τον Άδωνη τον Γεωργιάδη, τον Υπουργό Ανάπτυξης, για την παρεμβατικότητα που θα πρέπει να έχει από εδώ και πέρα η ελληνική κυβέρνηση σε σχέση με τις αποφάσεις που παίρνουν οι ελληνικές τράπεζες. Έχουμε φτάσει σε σημείο να σκεφτόμαστε και ήδη έχουμε ξεκινήσει μια διαδικασία να βρούμε εναλλακτικούς τρόπους εξωτραπεζικούς για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τις μικρές επιχειρήσεις. Γιατί εδώ μιλάμε για ποσά της τάξης των 5, 10. 15.000 ευρώ. Τέτοια αυτά είναι τα χρήματα που χρειάζεται σήμερα μια μικρή επιχείρηση για ένα κεφάλαιο κίνησης. Και δεν μπορεί να το βρει από την αγορά, δυστυχώς. Δεν μπορεί να το βρει. Μάλιστα. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Βέβαια, το τελευταίο διάστημα βλέπουμε κάποιες διαφημίσεις στην τηλεόραση. Δεν ξέρω αν είναι για τα μάτια του κόσμου αυτές οι διαφημίσεις, αλλά πραγματικά είναι κάτι πολύ εντυπωσιακό. Έχουμε διαφορά στην πολιτική που εφαρμόζει η πολιτική απέναντι στις επιχειρήσεις σε σύγκριση του προηγούμενου καθεστώτος του ΣΥΡΙΖΑ με τον νυν καθεστώς της Νέας Δημοκρατίας. Δεν το συζητάμε αυτό. Και δεν το λέω γιατί ανήκω στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Το λέω γιατί εξ αρχής όλοι, πιστεύω, η πλειοψηφία, να μην πω όλοι, των επιχειρήσεων, των επιχειρηματιών, είχαν αυτήν την πεποίθηση ότι με την αλλαγή αυτήν της κυβέρνησης θα γινόταν πολύ πιο υγιές και πολύ πιο φιλόξενο το κρατικό περιβάλλον σε σχέση με την επιχειρηματικότητα. Είδαμε βήματα τους πρώτους μήνες της διακυβέρνησης, όμως πιστεύω ότι από τότε μέχρι σήμερα δεν μπορούμε να χρεώσουμε πολλά σε αυτή την κυβέρνηση, αν και γίνονται μεταρρυθμίσεις, συνεχίζουν να γίνονται μεταρρυθμίσεις, ανακοινώθηκαν μειώσεις φορολογικών συντελεστών παρόλη αυτή την κατάσταση, αλλά νομίζω ότι η κυβέρνηση τα τελευταία 1,5 χρόνο λόγω του κορονοϊού δεν κάνει πολιτική, κάνει διαχείριση κρίσης. Και αυτό είναι το σημαντικό που πρέπει να καταλάβει ο μέσος Έλληνας. Έχει απορροφήσει τις δυνάμεις της στο να αντιμετωπίσει. Και είναι και λογικό. Και δεν είναι μόνο η πανδημία, είναι τα ελληνοτουρκικά, είναι το μεταναστευτικό. Είναι πολλές πληγές που έχουν ανοίξει. Τελευταία ερώτηση, η οποία είναι παρεμφερής. Έχει αλλάξει καθόλου η νοοτροπία στο επιμελητήριο επί των δικών σας ημερών και ενώ της διοίκησης του κ. Γιαννακόπουλου και της ομάδας του με την οποία εσείς συνεργαστήκατε και κάνατε το νέο μοντέλο διοίκησης στο εμπορικό επιμελητήριο. Τι έχει αλλάξει, τι αλλάξατε σε σχέση με τους προκατόχους σας? Οι περισσότεροι, και το συνάντησα αυτό και προεκλογικά, όταν πήγαινα να μιλήσω με ανθρώπους οι οποίοι τυχόν ενδιαφέρονταν, ας πούμε, για το θεσμό, μου λέγανε: α, εντάξει, εσείς είστε ένα κλειστό κλαμπ ανθρώπων, οι οποίοι είστε οι ίδιοι, δεν αλλάζετε κλπ. Αυτό που πιστεύω ότι καταφέραμε με τον πρόεδρο του Σωτήρη Γιαννακόπουλου είναι καταρχήν να το κάνουμε πιο εξωστρεφές. Το ανοίξαμε προς την κοινωνία, γιατί αυτό θέλει να βλέπει και ο κόσμος. Θέλει να βλέπει και τον επιχειρηματία ή το μικρομεσαίο επιχειρηματία να είναι δίπλα στην κοινωνία. Γιατί αυτά τα πράγματα είναι αλληλένδετα. Άρα λοιπόν το πρώτο πράγμα που κάναμε είναι να φέρουμε το επιμελητήριο κοντά στην κοινωνία και να πιστεύω ότι το έχουμε καταφέρει σε μεγάλο βαθμό. Το δεύτερο και σημαντικότερο ήταν να μπορέσουμε να συμμαζέψουμε σε μεγάλο βαθμό τα οικονομικά, έτσι ώστε να υπάρχει μια αλφα ευρωστία για να μπορέσουμε να καλύψουμε δράσεις τα οποία θα έπρεπε να είναι προς τα μέλη. Άρα λοιπόν το δεύτερο στοίχημα νομίζω και αυτό το έχουμε καταφέρει και περνάμε πλέον στην δημιουργία ευληματικών δράσεων, δράσεων δηλαδή που πραγματικά θα αφήσουν το αποτύπωμα στην τοπική επιχειρηματικότητα. Μία εξ αυτών, σας είπα, είναι το πρόγραμμα αυτό που κάνουμε, τη διασύνδεση των επιχειρήσεων με τις επιχειρήσεις εστίασης αλλά και τον κόσμο. Και το δεύτερο σημαντικό είναι ότι πάμε να δημιουργήσουμε, έχουμε πάρει απόφαση δηλαδή, και μάλιστα και ομόφωνη από όλες τις παρατάξεις δηλαδή, για να δημιουργηθεί ένας φορέας μικροπιστώσεων,
με επικεφαλή το επιμελητήριο, εννοείται με έβρεση κεφαλαίων και από επενδυτές, γιατί το επιμελητήριο δεν μπορεί από μόνο του να το σηκώσει όλο αυτό, το οποίο θα δώσει πραγματική ανάσα στην τοπική οικονομία και θα απευθύνεται μόνο στις μικρές λαρισαϊκές επιχειρήσεις. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την κουβέντα, κύριε Παπαλέξη. Και εγώ ευχαριστώ πολύ.